Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα συνεχίσω λίγο στο κομμάτι της νόσου Crohn και το εντερικό μικροβίωμα να δούμε κάποιες συγκεκριμένες δίαιτες και τι επίδραση έχουν στο εντερικό μικροβίωμα. Θα ξεκινήσω πολύ συνοπτικά γιατί έχει ήδη αναφερθεί ποια είναι ουσιαστικά η εντερική δυσβίωση, πώς την ορίζουμε. Είναι μια διατάραξη των μικροβιωτών που απικίζουν το έντερο και παρατηρείται συγκεκριμένα σε ασθενείς, σε διάφορες ασθένειες, όχι μόνο στην νόσο Crohn, που υπάρχει δυσβίωση, αλλαγή της σύστασης και μία μείωση της ποικιλότητας και της αυθονίας. Δηλαδή μπορούμε να δούμε στην αριστερή εικόνα το πώς είναι το φυσιολογικό, θα λέγαμε, μικροβίωμα σε ένα υγιές άτομο, μεγάλη ποικιλία, μεγάλη αυθονία και πώς είναι η δυσβίωση σε κάποια ασθένεια. Συγκεκριμένα στη δυσβίωση που παρατηρείται στην νόσο Crohn φαίνεται ότι έχουμε μείωση συγκεκριμένων φύλων βακτηρίων όπως τα θερμικιούτες και τον ακτινομπακτέρια και μια ταυτόχρονη αύξηση των πρώτεων μπακτέρια που ξέρουμε ότι είναι δυνητικά αφλεγμονώδη. Ενώ σε επίπεδο γένους βλέπουμε μια αύξηση των Escherichia fusobacterium και Mycobacterium και μείωση των Fecalibacterium και Roseburia που ξέρουμε ότι έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Συγκεκριμένα πάλι η εντερική δυσβίωση που παρατηρείται στην νόσο Crohn προκαλεί μεταβολές στο ανοσοποιητικό σύστημα του εντέρου. Βλέπουμε ότι η υψηλή μικροβιακή ποικιλότητα και τα αντιφλεγμονώδη βακτήρια ενεργοποιούν, σηματοδοτούν μάλλον τα TAF λειτουργικά κύτταρα ώστε να παράξουν αντιφλεγμονώδες κυτοκίνες όπως η Ιντερλευκίνη 10, ενώ στη δυσβίωση που έχουμε την μείωση όλων αυτών των ευεργητικών μικροβιωτών παρατηρούμε την σηματοδότηση τύπου 17 κυττάρων και μακροφάγων δυνητικών κυττάρων που παράγουν τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκου και οι υπόλοιποι. Οπότε πάμε να δούμε λίγο συγκεκριμένα τι επίδραση έχουν συγκεκριμένες δίαιτες περιορισμού στο εντερικό μικροβίωμα και πώς σχετίζονται με την έκβαση της νόσου Crohn. Εγώ δεν θα αναφερθώ καθόλου στην μεσογειακή διατροφή ή στην διαλυματική νηστεία που αναφέρθηκε νωρίτερα. Θα δούμε καθαρά δίαιτες περιορισμού, οι οποίες έχουν προταθεί γιατί μειώνουν ουσιαστικά τα συμπτώματα σε πολλούς ασθενείς με νόσο Crohn. Αρχικά να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μεταβολισμού και Κλινικής Διατροφής έχει βγάλει τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει δίαιτα που μπορεί να προταθεί για να επάγουμε την ύφεση σε τέτοιους ασθενείς. Ωστόσο, φαίνεται ότι η αποκλειστική εντερική διατροφή που αναφέρθηκε στην εξαιρετική του παρουσίαση ο κ. Βόλος νωρίτερα είναι αποτελεσματική και μπορεί να προταθεί κυρίως σε παιδιά και ενήλικες με ήπια ενεργή νόσο Crohn. Και συγκεκριμένα φαίνεται ότι η αποκλειστική εντερική διατροφή έχει τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα για την επαγωγή της ύφεσης σε σχέση με τη λήψη κορτικοστεροειδών που συνήθως λαμβάνουν οι ασθενείς με νόσο Crohn, χωρίς να έχουμε τις πιθανές δυνητικές παρενέργειες που έχουν τα κορτικοστεροειδή. Ταυτόχρονα μειώνεται η ποικιλότητα του ήδη διαταραγμένου εντερικού μικροβιώματος των ασθενών με νόσο Crohn. Και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται ο επαναπικισμός και η εγκατάσταση βακτηρίων που οδηγούν σε μια πιο ισορροπημένη αλληλεπίδραση με τον ξενιστή σε μεταγενέστερη φάση που γίνεται επανεισαγωγή των τροφών που τρώμε σε κανονική, που τρώνε τα υγιή άτομα. Επίσης η ΕΣΠΕΝ λέει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δίαιτα που μπορεί να θεωρηθεί καλή για την επαγωγή της ύφεσης. Είναι η CD Exclusion Diet, δίαιτα από περιορισμού για την νόσο Crohn συγκεκριμένα. Φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα κυρίως σε παιδιά όταν γίνεται μαζί με μερική εντερική σύντηση και χωρίς απαραίτητα εντερική σύντηση στους ενήλικες. Πρόκειται λοιπόν για το συνδυασμό αυτής της εντερικής και περιοριστικής από ολόκληρα τρόφιμα διατροφής, γιατί δεν θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε ολόκληρα τρόφιμα που μπορεί να περιέχουν, να είναι ultra processed όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, να έχουν διάφορα τεχνητά στοιχεία, να περιλαμβάνουν διάφορα πρόσθετα, τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί να έχουν φλεγμονώδεις δράσεις. Και ταυτόχρονα είναι χαμηλή σε λιπαρά και ζωικές πρωτεΐνες και πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, όχι απαραίτητα στην πρώτη της φάση, όταν ξεκινάει, αλλά στη δεύτερη και τρίτη φάση που έχουμε σταθερή επανεισαγωγή, δεν υπάρχει κανένα θέμα γιατί επιτρέπονται συγκεκριμένα φρούτα. Οπότε έχουμε σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Έχει παρατηρηθεί ότι σε βάθος χρόνου 12 εβδομάδων έχουμε μειωμένο αριθμό των ακτινομπακτέρια και πρωτεομπακτέρια με ταυτόχρονη αύξηση των κλωστρίντια, κάτι το οποίο είναι ευεργετικό για το μικροβίωμα. Ενώ έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματική σε ένα 70 με 80% των ασθενών και μειώνει τους δείκτες φλεγμονής αποτελεσματικά.
Η low FODMAP δίαιτα που παρουσίασε νωρίτερα και η κυρία Βασιλοπούλου είναι μια δίαιτα χαμηλή σεισμόσιμου, ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες. Φαίνεται ότι ελαχιστοποιεί τα γαστεντερικά συμπτώματα, γι' αυτό και προτιμάται σε ασθενείς με σύνδρομο Ευερέτη του εντέρου. Ωστόσο, φαίνεται ότι οδηγεί σε μειωμένο αριθμό κλωστρίτιουμ της τάξης 4, Φικαλομπακτήριουμ, Πραουσνίτσι, Μπιφιντομπακτέριουμ και Λακτομπάκυλους, που ξέρουμε ότι είναι ωφέλιμοι μικροβιώτες. Οπότε δεν είναι ευεργετική για το μικροβίωμα και έχει παρατηρηθεί ότι η προσκόλληση σε low FODMAP για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων όχι απλά δημιώνει, αλλά μπορεί και να αυξήσει τα επίπεδα των φλεγμονωδών δικτών. Η δίαιτα ελεύθερης γλουτένης, που ουσιαστικά έχουμε αποκλεισμό των προϊόντων που περιέχουν την οικογένεια των πρωτεϊνών της γλουτένης, προκαλεί μείωση των Bifidobacterium, των Lactobacillus και Fecalobacterium Prausnitzii, πάλι ευεργετικών ουσιαστικά μικροβιωτών. Από την άλλη πλευρά έχουμε αύξηση των Enterobacteriaceae και Escherichia coli, και το οποίο πάλι δεν αποτελούν ευεργετικούς μικροβιώτες. Ενώ σε ασθενείς με κοιλιοκάκια έχει φανεί ότι η θεραπεία με λήψη προβιωτικών ελαχιστοποίησε τα γαστεντερικά συμπτώματα που προκλήθηκαν από αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο στη ΣΥΦΝΕ. Τέλος, η κετογονική δίαιτα, που χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, περίπου κάτω από 50 γραμμάρια την ημέρα, και έχουμε ως κύριο μακροθρεπτικό συστατικό το λίπος, προκαλεί αύξηση των ακερμάνισε και παραμπακτερόιντες, τα οποία μπορεί να έχουν αντισπασμωδικές επιδράσεις, γι' αυτό και συνήθως μια τέτοια δίαιτα χρησιμοποιείται στην επιληψία. Ωστόσο, στη ΣΥΦΝΕ φαίνεται ότι αυξάνει τη φλεγμονή, καθώς τα παραμπακτερόιντες είναι δυνητικά προφλεγμονώδη. Επίσης, η ζύμωση των ζωικών πρωτεϊνών μειώνει την παραγωγή των λιπαρών οξέων βραχίας αλύσου, και ιδίως του βουτυρικού, μέσω της μείωσης των Bifidobacterium ουσιαστικά, κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Και η υψηλή κατανάλωση κορεσμένου λίπους, που συχνά μπορεί να υπάρχει στην κετογονική δίαιτα, οδηγεί επίσης στη μείωση των Bifidobacterium, άρα και στον λιπαρών οξέων βραχίας αλύσου. Συνοπτικά, λοιπόν, η αποκλειστική εντερική διατροφή επάγει αποτελεσματικά την ύφεση και διαταράσει το ήδη δυσβιωτικό εντερικό μικροβίωμα της νόσου Crohn, ώστε να επιτραπεί ο επικισμός με ωφέλιμα βακτήρια, μέχρι να ξαναέρθει ουσιαστικά η έξαρση της νόσου. Οι δίαιτες low FODMAP, ελεύθερες γλουτένης και κετογονική δεν φαίνεται να τροποποιούν το μικροβίωμα σε ασθενείς με νόσο Crohn με ωφέλιμους μικροβιώτες. Και ίσως και σε αυτόν οφείλεται η αποτυχία τους να υπάρχουν και να διατηρήσουν την ύφεση για μεγάλα διαστήματα. Ωστόσο, η Crohn's Disease Exclusive Diet φαίνεται ότι είναι μια αποτελεσματική δίαιτα για την επαγωγή της ύφεσης και ταυτόχρονα την αλλαγή της σύστασης του εντερικού μικροβιώματος σε φυσιολογικά επίπεδα, όπως σε ασθενείς που δεν πάσχουν από νόσο Crohn. Ευχαριστώ πολύ.